Εγώ ήθελα να πω το εξής. Ελέγχθη προηγουμένως και πολύ σωστά, παγκοσμιοποίηση υπήρχε πάντα. Υπήρχε παγκοσμιοποίηση της ρωμαϊκής περίοδου, όπου η γνωστή οικουμένη ήταν η Μεσόγειος με κυριαρχία της Ρώμης. Υπήρξε η παγκοσμιοποίηση της Δύσης τον 15ο αιώνα με τους θαλασσοπόρους, τους εξερευνητές, τον 18ο την Αποικιοκρατία, όπου η Ευρώπη, ο λευκός κόσμος, η Δύση, μαζί με την Αμερική από το τέλος του 19ου αιώνα, κυριάρχησε σε έναν ενοποιημένο πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν αποικίες ευρωπαϊκές, όλη η Αφρική, η Νότια Ασία, η Άπωνατολή ήταν αποικιοποιημένες άμεσα ή έμεσα. Και η αποικιοποίηση που γνωρίζουμε με το τέλος του 20ου αιώνα, με τον 21ο. Το χαρακτηριστικό αυτής της παγκοσμιοποίησης είναι η μετακίνηση του κέντρου βάρους από την Ευρώπη, από τον και την Βόρεια Αμερική, προς την Άπω Ανατολή. Μετακίνηση πλούτου, τεχνολογίας από την Ευρώπη, η οποία γνωρίζει αυτή η μετακίνηση έχει δημιουργήσει μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού, η οποία αισθάνεται ότι είναι ο ηττημένος της παγκοσμιοποίησης, και το χαρακτηριστικό, το οποίο το βλέπουμε όπως ελέγχθηκε στην ψήφο υπέρ του Τραμπ, που είναι ένα πολύ βαθύ φαινόμενο και δεν θα εξαλειφθεί με την αποχώρηση του Τραμπ, και αυτό είναι τεράστιο θέμα, πώς εισπράττει ο κόσμος την παγκοσμιοποίηση και πώς στις χώρες της προηγμένης Δύσης. Τα χαρακτηριστικά της είναι όχι μόνο ελεύθερο εμπόριο και ελεύθερη μετακίνηση και ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, αλλά και μια τεχνολογική ομογενοποίηση, μια ομογενοποίηση της τεχνολογικής γλώσσας, το ίντερνετ, το διαδίκτυο, της επικράτηση της αγγλικής. Και νομίζω ότι αυτό είναι που τη διαφοροποιεί πάρα πολύ από τις προηγούμενες. Έχουν πλέον έρθει πολύ πιο κοντά. Υπάρχει μια μορφή παγκοσμίου Έχεις πολιτισμού. Τώρα, για μένα το σημαντικότερο απ' όλα είναι, φαντάζομαι και όλους μας, τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρώπη σε αυτόν τον χώρο και πώς μπορεί η Ευρώπη να σταθεί μέσα σε αυτόν τον. Έχει το τεράστιο δίλημα, το είπε ο κύριος Τριφίλης προηγουμένως, ή θα έχει αυτό το υψηλό κοινωνικό κράτος που έχει, με τις υψηλές προδιαγραφές, τις απαιτητικές προδιαγραφές, οι οποίες στο εμπόριο με τις φθηνά εργατικά χέρια και όλα αυτά θα είναι ένα μείον, και θα πρέπει να κάνει ένα σκόντο στο μοντέλο που έχει, ή θα πρέπει για να το διασώσει τελικά, διότι αν η Ευρώπη μείνει στο περιθωριοποιηθεί, δεν θα διασωθεί ούτε το κοινωνικό της μοντέλο. Και αυτό θα συμβεί, κατά τη γνώμη μου, μόνο, το είπε και αυτό ο κ. Τριφύλης και είναι πολύ σωστό, αν υπάρξει μια πραγματική ομοσπονδιοποίηση, μια στρατηγική οπτική που δεν την έχει κανείς σήμερα. Αν συνεχίσει αυτό το πλαδαρό φαινόμενο που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, είναι βέβαιο ότι η κυριαρχία, ότι παρά το soft power που διατηρεί η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη έχει ένα, και η Αμερική ένα soft power, τη γλώσσα, την αγγλική, τις ευρωπαϊκές γλώσσες, μια παράδοση σε πανεπιστήμια και σε όλα αυτά, αυτά δεν χάνονται. Παρόλα αυτά, αν η οικονομία, αν δεν καταφέρει να έχει μια στρατηγική ενοποίηση, και αυτό είναι το όνειρο του Μακρόν νομίζω, και σε έχει παρεξηγηθεί και στη χώρα του και εκτός αυτής, ίσως τρόπος που τελεί είναι αλαζονικός και άγαρμπος, αλλά έχει δίκιο, θα είναι ο μεγάλος ηττημένος η Ευρώπη. Η Αμερική πιστεύω ότι θα αντέξει, και η Αμερική έχει πιο πολλές δυνατότητες και ενεργειακές και να επιζήσει. Άρα για μένα το κεντρικό πρόβλημα είναι αν θα μπορέσει η Ευρώπη να γίνει πραγματικά Ευρώπη. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ.